Έλα Καυκάς αγωνάτα με το τσόκολα λουμέ. Έλα Καυκάς αγωνάτα με το τσόκολα λουμέ. Ας πλέκω τα μαλλιάς, έλα έλα λέω σε. Ας πλέκω τα μαλλιάς, έλα έλα λέω σε. Ας πλέκα τα ψηλά ψηλά με το τσόκολα λουμέ. Ας πλέκα τα ψηλά ψηλά με το τσόκολα λουμέ. Και σειρά τα σωμιάς, έλα έλα λέω σε. Και σειρά τα σωμιάς, έλα έλα λέω σε. Όσε φία μόσε, όσε παλαλώσε. Με ένα βουρα λεύτο καριά, λέ με λασπιλώσε. Με ένα βουρα λεύτο καριά, λέ με λασπιλώσα τουρά. Το ρολόι του χρόνου θα ρίσει πως σταμάτησε. Ο 21ος αιώνας των ταχύτατων αλλαγών και προσμονών στέκεται αφηρημένο στο παιχνίδι που σκάρουσε η ιστορία στα βουνά της Τραπεζούντας, στα πλάτανα, τα σούρμενα και τον Όφη ποταμό. Στο σημερινό πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα, Καρά Ντενίζ τουρκιστή, ανακαλύπτει κανείς πολύ εύκολα το τοπίο των αντιθέσεων. Οι Έλληνες, Ρωμιοί του πόντου, εκδιώχθηκαν το 1923 με τη συνθήκη ανταλλαγής. Τα χωριά ερημώθηκαν. Πολιτείες μαράζωσαν. 30 αιώνες παρουσίας, πλούτου ιστορικής συνέχειας παραδόθηκαν στην καταστροφική μήνη της μικρασιατικής περιπέτειας. Όμως, ποιοι είναι όλοι αυτοί που συνεχίζουν να μιλούν ακόμα αυτήν την άσχετη με την τουρκική γλώσσα διάλεκτο, αυτοί που χορεύουν χορούς κυκλικούς ακόμα με τη λύρα? Σε μια επαρχία της Τουρκίας όπου ο φανατισμός συναντά το χαμηλό βιωτικό επίπεδο, είναι οξύμορο σχήμα η παρουσία της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας. Είναι οι ποντιόφωνοι της Τραπεζούντας, της Τόνιας, της αρχαίας Θωανίας και του Όφεως. Πληθυσμοί που εικάζεται ότι εξλαμίστηκαν τον 17ο και 18ο αιώνα και παρέμειναν στη Μαύρη Θάλασσα και μετά το 1923. Το ζήτημα των μουσουλμάνων στο θρήσκευμα ποντίων είναι ουσιαστικά άγνωστο στο ελλαδικό κοινό. Το πώς και γιατί ασπάστηκαν τον Μωαμεθανισμό, πώς έζησαν όλα αυτά τα χρόνια με τους χριστιανούς συμπατριώτες τους, ποιες τραγικές και απίστευτες ιστορίες πλέχθηκαν σε ιστούς οικογενειών σε Ελλάδα και Τουρκία. Μουσουλμάνοι ποντιόφωνοι υπάρχουν και στην Κωνσταντινούπολη, την Νικομίδια, την Ανατολική Θράκη αλλά και στη Γερμανία ως μετανάστες. Κοινός παρονομαστής η παθολογική τους αγάπη για την Κεμεντζέ, όπως τη λένε, τη λύρα και το ζωραίο χορό, τον πυρίχιο. Kalırsın da kendisin cenaze misin? Kalırsın da kendisin cenaze misin? Haydi hadi gitti böyle. Τα τελευταία χρόνια η επαφή τους με ποντίους από την Ελλάδα διαφοροποίησε αισθητά τον τρόπο αντίληψης από τη δική τους πλευρά. Ουσιαστικά μιλά κανείς για ψυχολογικά ρήγματα, μια που ο Έλληνας, ο Γιουνάν, είχε μια ασφαλή θέση στην κορυφή της λίστας των παραδοσιακών εχθρών. Όμως, η κοινή διάλεκτος, ο χορός, η λύρα τους αποσυντονίζουν, τους δημιουργούν ερωτηματικά. «Εμείς είμες απ' εσάς ή εσείς είστε απ' εμάς», ρωτούν. Και η δεύτερη κλασική ερώτηση, «Γιατί έφυγαν τεσσετέρι παλαιοί?» Τι να απαντήσει κανείς στην ερώτηση της ακούσιας ιστορικής άγνοιας, στα 80 χρόνια απουσίας του ελληνικού λόγου στην περιοχή? Τι να πρωτοποιεί κάποιος Έλληνας εκδρομέας προσκυνητής στους γεμάτο απορίες πρώην συμπατριώτες του? Και 60 παραθύρια κι ολέαση κι ολέαση βέρο. Και 60 παραθύρια κι ολέαση κι ολέαση βέρο. Λίγο πριν φτάσουμε στην Παναγία σου Μελά, δίπλα στον Πηξίτη ποταμό, το ποτάμι της Παναγίας, ο γέρος Σαλίχ, ο τελευταίος, ο έσχατος, που έμεινε στη Λιβερά Τραπεζούντος, μαζεύει όλη την υπομονή και το κουράγιο που του αφαιρούν τα 100 και τόσα χρόνια του και μας προϋπαντά. Πιστός πάντα σε αυτές τις συναντήσεις, τραγουδά ιδιαίτερα για την Παναγία. Σήμερα Παναγία, αέρ του σκάλι τελτών. Εγώ εξεβάσω τα χαρτά μου, αέρ του σκάλι τελτών. Εγώ
σε βάσο μπαρχαρτάνι με ρίγμα και το. Αναθέμα σε νεπούτσι, αναθέμα το σοϊς. Αρε κάψε και μάντζε με το τσιμερίντο φοϊς. Αυτή η συλλογική μνήμη που ξυπνάει όταν ερχόμαστε εδώ, αυτή η ευαισθησία, νομίζω ότι είναι ατομική ευθύνη του καθένα. Πολλά αίματα έξι άνε. Του έξαν τα δάκρυα με τα αίματα. Με τα αίματα παράγουν τον εμπεχώριο. Εμείς τα έκλαψαμε. Εμείς τα οικάτα και τα σκυλία, ο κόσμος επέμεινε να έτσι, σε τρώναν μας. Ούτε να έχασαν. Τα κάτα και τα έτοιμα. Και να έφεκανα τα. Εκεί να επίνασαν, εμείς δύο σπίτια, σε τρώανε μας, σε τρώανε μας. Και να τρώμε όλοι, πόσο ώρα γίνε, σαν αρσό. Φεύγουμε από την πλατεία και κατευθυνόμαστε στη συνοικία Καρά, όπου σύμφωνα με τις διηγήσεις των γονιών του Χρήστου Παρχαρίδη, βρισκόταν το σπίτι τους. Βρήκαμε μια ελληνική βρύση του 1909 και χαρμόσυνα πρόσωπα των κατοίκων. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν στην αναζήτηση της πατρικής οικίας ενός πρώην χωριανού τους. Αού την έρθανε, τεσέντρα είπα λέγινε, πήγανε αού την έρθανε. Εμείς οι παλαπεσέντρο στο αίμα γιατί έχουμε στο κατοχώρι με ρέγια. Και μέτρα το αίμα από μόνο ταρασιγό. Εγώ ήρθα там το ρούμτζα που ξέρω και μέτρα η παλαιήνυμνα, η τρανήμνα και το πάπο η μάλουσκα πάλι απεσάσουνα έτουνε. Ελέγκα, ναι ελέγκα, ασυχόλο. Τελικώς, ύστερα από μερική ώρα, το φάντασμα μιας ωραίας δίπατης ελληνικής κατοικίας μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο μας έδωσε την ελπίδα της ανέβρισης. Ίσως ήταν αυτό το σπίτι, ίσως και όχι. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα στο Καπίγεν. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο Καρά, αυτό το χωριό το οποίο είναι η πατρίδα του πατέρα μου και της μάνας μου. Ύστερα από 84 χρόνια, αξίωσε ο Θεός να βρεθώ κι εγώ σε αυτά τα μέρη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Νίκος Παρχαρίδης. Γεννήθηκα στην Αυστραλία και ήρθα εδώ, βρισκόμαστε εδώ, στον Πόντο, στο Καπίκι, στο παππού μου το... εκεί που γεννήθηκε ο παππούς, στο χωριό Καρά. Και ήρθαμε έτσι να δούμε πώς και τι και πώς μέναν αυτοί οι ανθρώποι αδακές. Όλες χαλάσανε. Πέσανε μόνα τους. Πέσανε μόνα τους και μείναν έρημα. Βέβαια εδώ αυτοί μετακινήσανε άλλον κόσμο από άλλο μέρος και οι περισσότεροι άνθρωποι όσοι ρωτάνε δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα για αυτόν τον τόπο. Ήρθανε μετά. Μετά το ξεριζωμό που φύγανε οι δικοί μας. Έτσι. Μείναν έρημα εδώ πέρα και μας αρέσει κάποτε να έρθουμε να τα δούμε έτσι, να θυμηθούμε και τους πεθαμένους μας για να τους ανάψουμε και ένα κεράκι έτσι προς τη μνήμη τους. Αυτά. Πόσο γλυκά ήταν αλήθεια αυτά τα φρούτα από τα δέντρα που φύτεψαν οι προγονείς σου. Δεν περιγράφεται. Αντάμωσα με τον παππού Χακί, έναν από τους εξαδέλφους της προγιαγιάς μου της Εσποινής, ο οποίος έμεινε στον τόπο. Έμεινε ως μουσουλμάνος. Μιλήσαμε. Έψαχνα να βρω το σπίτι του δικού μου παππού. Ύστερα από ώρα, ο παππούς κατάλαβε τελικά ποιανού δυσέγγονο ήμουν. Ο πρόγονός μου είχε ουσιαστικά χτίσει τον οικισμό, την εκκλησία, το σχολείο. Το σπίτι μου ήταν ακριβώς δίπλα. Ναι, το σπίτι μου. Γιατί ο παππούς μου είπε, έλα να σου δείξω το σπίτι σου. Αυτό είναι το σπίτι σου. Αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική φράση που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου και μάλλον θα παραμείνει έτσι. Απέναντι ακριβώς στον άλλο μαχαλά, στο μαχαλά των Γαβιζιδέων, που ήταν ο μαχαλάς της γιαγιάς της Εσποινής, βρήκαμε τα ερείπια της εκκλησίας της Παναγίας. Οι εκπλήξεις εδώ στην Μαύρη Θάλασσα στον Εύξηνο Πόντο συνεχίζονται, διαδέχονται μία την άλλη. Έχοντας μόλις δει τα ερείπια της εκκλησίας της Παναγίας και το νεκροταφείο, το οποίο τώρα είναι χωράφι, ανακαλύψαμε εδώ ένα αρχαίο ελληνικό κείωνο. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για τους Τούρκους αρχαιολόγους να ανακαλύψουν και αυτοί αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ και να το αποδώσουν στην κοινωνία της γνώσης για να το μάθει και όλος ο κόσμος. Ότι εδώ, στο Τσάλκι Δρασούπιτος, στην εκκλησία, υπάρχουν και αρχαιολογικά στίγματα. Η συγκίνηση είχε επικίνδυνα αναπτυχθεί γύρω στο περιβάλλον, στο χώρο. Είχε φτάσει και η ώρα του αποχαιρετισμού. Αυτά είναι φρούτα του χωριού, ένα λουλούδι και χώμα από το πατρικό μέρος, τα οποία θα λάβουν τη θέση τους στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Για να μας θυμίζει πάντοτε αυτό το χωριό εδώ, σε ο καταπράσινο αυτό μέρος, το οποίο για αιώνες υπήρξε εστία.